me mm -hmm. Καλησπέρα φίλοι, γεια σας για μία ακόμη φορά εδώ από το τιμημένο, το αξιόμαχο, το πάντα έτοιμο ε, υπόγειο της Κυψέλης Το σημαντικότερο υπόγειο του ελλαδικού χώρου και των Βαλκανίων γενικότερα Ένα υπόγειο που παράγει τέχνη, σχολιάζει την τέχνη Πολιτισμό Προάγει την τέχνη εμείς, Κουλτούρα Εμείς το ο Πραγματικά Δεν θα ήταν υπερβολή να, λέ, να, να πούμε mm -hmm. ότι το υπόγειο της Κυψέλης είναι το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο τη Κυψέλη. Καμία υπερβολή. Καμία υπερβολή δεν θα πώς έλεγα. Αυτό. Δηλαδή, και ίσα ίσα να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ Ά, ότι α, το, ο τίτλο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο το ΨΥΝ Δεν ρολάρει από το στόμα πολύ ωραία. Δηλαδή Όχι. Δεν το Ενώ υπόγειο τη Κυψέλη. Ή αν θέλετε, θέλετε να το κάνετε και λίγο πιο επίσημο, θα πω εγώ. Ε, υπόγειο Κυψέλη. YTAFK. Ναι. Είναι πιο ωραίο. Ε, 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 είναι, πιο ωραίο. Είναι πιο ωραίο. Ρολάρι πιο... Δεν θέλω να πω κάτι εγώ στα, στα, στα σωματό που κάνω το marketing για το κέντρο πολιτισμού. Δεν ξέρουν, αλλά εντάξει. εντάξει δεν ε, ξέρουν ε, τα δεν παιδιά. Δεν ξέρουν όλοι. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για επιτυχία. Ε, Κάποιοι είναι φτιαγμένοι. δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για τέχνη. Ναι. 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 Κάποιοι είναι φτιαγμένοι να φτιάχνουν μια κουμούτσα, έναν άσπρο ελέφαντα. Μπράβο. Έχουν τα κέρματα τσέπ μου. Με συγχωρείτε. Ναι. Εφτάρια, πήγαμε. Ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Να έλειπε το αρχέφι, αγόρεσε. Κάποιοι είναι φτιαγμένοι να φτιάχνουν κάτι γκουμούτσε εκεί, στο... εκεί που ήταν ο παλιό υπόδρομο. Σκάνδαλο, θα πω εγώ. Εντάξει. Yeah. Σα ένα θάνατο πολιτισμού. Εννοείται. Εσύ. Το πήγαμε στο Μαρκόπουλο. Yeah. Τι να το κάνω στο Μαρκόπουλο. Yeah. Τι. Τι. Να τρέχω στο Μαρκόπουλο. Να τρέχω, στο να τρέχω Μαρκόπουλο. εγώ στο Μαρκόπουλο και τότε τα πεταλά. Είναι δυνατόν. Κατάλογα. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν ναι. θα μπορούσα να πάρω ένα ωραίο λεωφορείο να πάω στον υπόδρομό μου να δω. Είμα... Μπράβο, να κάνει δουλειά σου έναν άνθρωπο. Θε να κάνει ένα κέντρο τέχνη, να το πάω στο Μαρκόπουλο, κύριε. Μπράβο. Και ε... να πει στον υπόδρομο εκεί που είναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Στο κέντρο τη πόλη. Βεβαίω. Δηλαδή πράγματι μαλάκια είναι στην πράγα. Τέλο <laughs> πάντων. Στον... Ε... Είναι το Φιλμπιτ. Είναι το Φιλμπιτ. Είναι το Φιλμπιτ. Είναι ο Μάκη Παπασουμακόπουλο. Είναι ο στέλιο Χαρακάση. Και... Ναι, ο Αιλέα ο Τι <laughs> είναι ο Αιλέα ο Χαρμπίλας. Ε, Ο άνθρωπο που τα κάνει όλα και συμφέρει, πραγματικά. Στην προσπάθειά μα αυτήν την τίμια ναι. να βρούμε τη χειρότερη ε, χρυσή την ταινία άλλων mm -hmm. Δεν θα έλεγα χειρότερη. Όχι, όχι, δεν θα το πω χειρότερη. Αλλά εντάξει, όχι, δεν απέχει και πολύ. Ναι, <laughs> ε, Δηλαδή, είμαστε, α, αν, δεν, αν, δεν, ε, αν πούμε ότι για να μην είμαστε απόλυτοι mm. ότι δεν έχουμε πιάσει τον πάτο, δηλαδή δεν, ακου, δεν έχουμε ακομπήσει με τη μάπα ε, στη λίγδα του πάτου. Mm -hmm είμαστε μια ανάσα από αυτόν. Πιστεύεις, δηλαδή, Πιστεύει η ταινία που θα δούμε. Ε, ε, τις, που είδαμε. Α, τις, α, τις, τις αξίζει, ναι, που θα δούμε τώρα ξανά μιλώντα. ναι, ναι, καλά, ναι, σαφώς. Τη αξίζει να βρίσκεται στην ίδια πρόταση με τη λίγη του πάτου, Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. ξεκάθαρα. Okay. Mm. Είναι μια ταινία που έχει ε, για τον Τζακ Φρόστο λόγο. Τζακ Φρόστο. Που έχει ένα εκπληκτικό cult following. Είναι μια από αυτέ τι ταινίε που απέκτησαν να εξήγητο το cult following. Έχω την αίσθηση ότι η τέλει επιβιώνει λόγω τη ατάκαστη. Δηλαδή, οι ατάκε τη είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει, για παράδειγμα, και το, και το The Room ναι, να επιβιώσει ναι. και να αποκτήσει cult following. Ότι έχει ατάκε που ε, επαναλαμβάνονται και διονίζονται. Αυτό ακριβώ συμβαίνει και με τον Jack Frost. Βέβαια, μπροστά στο, στο Jack Frost, το The Room, ίσω είναι και ο Σκαρικό Έπο. Ίσως. <coughs> ίσως. Ή mm, ίσω λέγω. Ναι. Ίσως λέγω να είναι και σκαρικό έπο. Το Jack Frost λοιπόν το 1997, το οποίο μοιράζεται τον τίτλο με μια άλλη ταινία με τον Μάικλ Κίτον που πραγματικά δεν απέχει πολύ. Εξίσου πατάτα. Ναι, ναι, μεγάλη πατάτα. Η διαφορά είναι ότι το Jack Frost είναι μια κομμωδία τρόμου. Το Jack Frost που εξετάζουμε εμεί. Και το Jack Frost με τον Μάικλ Keaton είναι μια οικογενειακή Σοβαρή ε, και ε, καλά ε, ταινία. Μια οικογενειακή, αν θε. Ε, κομική. Κο, κο, κομι, ναι, 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 μια κομεντή. Μια, μια δραματική κομεντή. Όχι, όχι, οικογενειακή κομεντή. Όχι, οικογενειακή κομεντή να το πούμε. Ε, το Jack Frost το είδα δύσκολα. Δικό μας το, το δικό μα καλύτερο. Ναι, καλά, το συζητά. Ναι. δεν δηλαδή ναι. υπάρχει καμία σύγκριση. Λοιπόν, είναι το Jack, το, το Jack Frost λοιπόν η ταινία που εξετάζουμε σήμερα. Μια ταινία που μα έδωσε και ένα sequel το «Jack Frost 2. Revenge of the Mutant Killer Snowman». Ένα ή δύο. Ε, Εσύ ένα, νομίζω ένα. έχει δύο sequel. Ε, πήγε να γίνει, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο και δεν και έγινε δεν τελικά έγινε. λόγω του θανάτου του... Ε, ε, του, 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 του Christopher Allport. Α, μπράβο, ναι. Του ναι. Λόγω του θανάτου τελικά η ταινία δεν έγινε. Και βέβαια η ταινία ε, έδωσε χώρο και έδωσε πάτημα ε, για τον τεμπούτο μιας εκπληκτικής... Δραματική ηθοποιού, ίσω μια από τι σημαντικότερες που έχει βγάλει ο, ο Αμερικάνικο και γράφος, την Σάνων Ελίζαμπεθ. Ε... Ναι. Γιατί ναι. Όχι, δεν γελάω. δεν γυλάω. Ναι. Την οποία γνωρίσαμε εκτενέστερα μέσω του American Pie, ασφαλώ. Mm. Ε, μια πραγματικά πολύ μεγάλη ηθοποιό. Στα 46 της πλέον η Σάνων Ελίζαμπεθ. Okay. Ποιο να το έλεγε. Uh, Μεγαλώσαμε. Η οποία έκανε και καριέρα ε, ω ε, παίχτρια του πόκερ. Yeah. Α. Ναι, Βεβαίω. Ναι. Αυτή είναι η Σάνων, Ελίζαμπεθ. Έπαιξε στο main event του World Series of Poker το 2005, έχω να σα πω. Το πήρε. Ναι. ναι. Μπράβο τη. Ε, σε ένα ειδικό τουρνουά που έγινε για celebrities ε, και επικράτησε έναντι 83 άλλων celebrities. Κερδίζοντα τελικά 55.000 ευρώ. Έλα, έλα, έλα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το αλάνι. Ναι, Μπράβο. Ναι, ναι, ναι το αλάνι. Mm. Ναι, το αλάνι. Αυτό είναι ίσω το πιο σημαντικό πράγμα στην ταινία. Mm -hmm, mm -hmm. ε, μια ταινία με, με, με χιόνι. Μια ταινία <χει> με πολύ χιόνι. <χει> και, χιόνι ναι. Και, ναι. και με μια υπόθεση η οποία συναγωνίζεται το Santa with muscles στην κατηγορία τη στο διάολο. Νομίζω λίγο πιο καμένο αυτό. Ναι. <χει> Ναι, λίγο είναι. πιο τι. Καμένο. Λίγο πιο καμένο. Ναι, ναι, ναι δεν θα, δε θα, ναι. ναι. ναι, δε θα, διαφωνήσω. Λοιπόν, για να σα βάλουμε προς το λίγο. περισσότερο νόημα. Για να σα βάλουμε λίγο στο κόλπο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δολοφόνο κατά εξακολούθηση, ο επωνομαζόμενο Jack Frost οδηγείται στι φυλακέ. Έτσι. Σκάει <laughs> το λάστιχο. <laughs> Όχι, σκάει <laughs> το λάστιχο. Γίνεται ένα σκηνικό εκεί πέρα, καταφέρνει να, 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 να επιβληθεί του φρουρού του στην κλούβα. Μπράβο. <laughs> ξεφεύγει ξεφεύγε μετά από ένα ατύχημα από τους οδηγούς της κλούβας και λίγο πριν σκοτώσει τον ε, επιζόντα από την κλούβα για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε βρίσκονται δίπλα σε ένα κοντέινερ με βιοχημικό υλικό το οποίο as you, do. As you do, το οποίο χύνεται πάνω του και τον λιώνει κάνοντάς τον ένα με το χιόνι Λένε οι άλλοι πεθαμένο, τελείωσε. Ναι, ναι. ναι. Όμω ο Τζακ Φρόστ επανέρχεται στην δολοφονική του ε, δραστηριότητα ω χιονάνθρωπο πλέον, ο οποίο έχει τη δυνατότητα να λιώνει και να ξαναγίνεται ο χιονάνθρωπο όπω αυτό γουστάρει, επιτρέποντά του να κινείται σε διάφορου χώρου και με άκρα μυστικότητα. Και μου λε εσύ ότι δεν είναι καμένο αυτό το σενάριο. Σοβαρά. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ο Τζακ Φρόστ. Μιλάμε σχετικά με τον. Ε... Ναι, την προηγούμενη που είδα. Θα λέγαμε ότι ο Τζακ Φρόστη είναι, είναι, είναι ένα α πούμε νύντζα χιονάνθρωπο. Ναι. Yeah. Yeah. Γιατί μπορεί να αλλάζει την σύστασή του, έτσι. Να αλλάζει τη σύστασή του, ξαναλέω. Ε, για να ξεφεύγει αλλά και να μπαίνει σε διάφορε περιοχέ που θέλει να μπει. Βαντικό. Βαντικό. Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί σα αρέσει. Ο Christopher Όλπορτ είναι ο πρωταγωνιστή τη ταινία και είναι ο σερήφη ο οποίο είχε συλλάβει τον Τζακ Φρόστη την ανθρώπινη του μορφή. Έτσι. Και το έχει άχτη να μάθει ότι θα τον, θα τον εκτελέσουν οτιδήποτε άλλο για να γλιτώσει η κοινωνία. Γιατί ο Τζακ Φρόστ διψάει για εκδίκηση, πολύ σωστά το είπε τέλειο, έχοντα υποσχεθεί στον Κρίστοφερ Όλοπορτ, τον σερίφη Σαμ Τάιλερ, ότι θα επιστρέψει και θα το καταστρέψει τα πάντα. Ωραίο όνομα. Έτσι. Το Σαν ναι, ναι, Τάιλερ. Ναι. Ένα στιβαρό αμερικάνικο όνομα. Μπράβο. Έτσι. Ε, 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 δηλαδή, name... άμα βάλει για σερίφη, ναι. το Sam Tyler είναι ωραίο. It's a name worthy of the American dream. Μπράβο. Έτσι, να τα Μπράβο. λέμε αυτά. Μπράβο. Να τα λέμε αυτά, γιατί καμιά φορά αυτή η εκπομπή λέει αλήθειε. Δηλαδή, μπορεί Μόνο εσείς... αλήθειε εσείς, εσείς Μόνο αλήθειε το... λέει αυτή η εκπομπή. Από τα σπίτια σα ή. Α, καταρχήν να χαιρετήσουμε αυτό το σημείο. Να χαιρετήσουμε. Το μαρτυρικό Hong Κονγκ. Ναι. ναι! Να χαιρετήσουμε το μαρτυρικό Hong Κονγκ, το οποίο μα ακούει. Χαιρετίσματα σε όλο το Hong Κονγκ. Γιατί πραγματικά ένα μα έστειλε. Οι εκατονταπλάσιοι μα ακούνε, φαντάζομαι εγώ. Ε, ένα Hong Kong που θα λέγαμε ότι ζει και κινείται με το ρυθμό του Filmpit. Δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Το γεγονό ότι δεν έχουν επικοινωνήσει άνθρωποι από το Hong Kong πέρα του ενό φίλου μα και τον χαιρετάμε και τον τιμούμε. Είναι γιατί, κάτι. γιατί αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται το ναι, 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 Hong Kong. Είναι απασχολημένοι mm. με τα πολιτικά γεγονότα. Mm. Ναι. Mm. 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 Και με του Ουκρανού Ναζί που έχουν πάει εκεί να κάνουν ιστορίε. Και είναι και μια, αν θέλει, αγορά που δοκιμάζουμε εμεί τώρα σιγά σιγά. Ναι, έχουν πάει Αζόφ Battalion, οι Ναζί Ουκρανοί. Mm -hmm. Και παίρνουν μέρο στι διαδηλώσει στο Χονγκ mm -hmm. Κονγκ. Τι, τι φάση, τι, τι μέτα είναι. Δεν έχω καμία ιδέα mm -hmm. το τι γίνεται εκεί πέρα. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Αλλά mm -hmm. υπάρχει αυτό. Τέλο πάντων, ε, να χαιρετήσουμε λοιπόν το Hong Κονγκ. Ναι. Ε, το οποίο μας ακούει τώρα όλοι, Ναι, ναι γεια, σας, ναι, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Να πούμε ότι ο Μάικλ Κούνεϊ, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της, της ταινία. ο οποίος ναι. έγραψε και την ταινία, ναι. το σενάριο μάλλον, είπε ότι ε, αναγκάστηκε να σκηνοθετήσει την ταινία, επειδή η ταινία δεν είχε budget για να πάρει σκηνοθέτη, και έπαιξε το ρόλο αυτός. Mm -hmm. Και μάλιστα είπε ότι ε, το identity που ήταν μία ακόμη ταινία το σενάριο της οποίας υπέγραψε ε, το οποίο είναι ένα, μια ταινία του 2003, πολύ πιο επιτυχημένη ναι. από το Jack Frost ε, είχε budget 30 εκατομμύρια δολάρια ενώ λέει το Jack Frost είχε budget αντίστοιχο με το budget που είχε το identity για το catering. Okay. Σου λέω ρε, σεβασμό για αυτή την ταινία. Αν δείτε αυτή την ταινία θα καταλάβετε ότι το budget είναι πολύ μικρό. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μέσα στη μαλακία της είναι ένα πραγματικό indie δημιούργημα, έτσι. Είναι indie. Είναι. είναι. Δηλαδή πιο indie πεθαίνει. Δεν γίνεται πιο indie ρε παιδί μου. Είναι μια ταινία η οποία Δεν έχει... έχω ρέστα από τα κούνη. Μπράβο. Αυτό. <laughs> Δεν έχω ρέστα από 5 ευρώ. Να σου δώσω. Πραγματικά, δηλαδή mm. είναι μια ταινία που έχει φτιαχτεί με ένα budget όχι απλώ πενιχρό. Πιο και πιο πιο... αυτό την κάνει αυτομάτως αυτόματα την κάνει καλύτερη. Ναι. Ενώ σαν, σαν. Πώς το λένε, Σαν. Προσπάθεια. Ναι, ναι. Μια Δι... προσπάθεια. Γιατί δείτε κορμί και δείτε προσπάθεια. Δεν δείτε, αυτό δείτε κορμί πέρας. και δείτε προσπάθεια. Τι... Ναι. Είπα καράση. Τι είπα. Είτε... Καράσεφ. Καράσε, καράσε. <laughs> Στέλιος Καράσεφ, βλέπουμε yeah. εδώ πάντα. Πολύ mm -hmm. καλός. Mm -hmm. Λοιπόν, το Jack Frost, το οποίο θέλει να είναι ταινία τρόμου και ταυτόχρονα θέλει να είναι και κομμωδία. Αυτό θέλει να κάνει. Αποτυγχάνει και στα δύο. Αποτυγχάνει πιο πολύ να είναι ταινία τρόμου παρά κομμωδία. Κομμωδία είναι. Κομμωδία εντάξει είναι, αλλά φαντάζομαι ότι όχι Σεύω, πάντα. Σέβομαι τι πεπιθήσει του όμω. Σαν ταινία. Ναι 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 ναι, της... ναι, 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 ναι. ναι, ναι, Είναι αυτό το. Δεν δεν είναι σε πόλη. Έτσι. Είναι αυτό mm. οι κλασικέ ταινίε, οι οποίε είναι σε ε, κομμόπολη. Stephen King. Setting. Μπράβο. Το Snowton. Το περίφημο Snowton. το βέβαιο λέγεται για Snowton, έτσι. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Που για κάποιο λόγο έχει φεστιβάλ χιον ανθρώπων. Ναι. Γιατί, προφανώ. Είναι θεματική ταινία, εσύ τώρα τι θε. Ναι, ναι. 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 Μπορεί κάποιο. Α, ah, Σνόμοντον, με συγχωρείτε. Σνόμοντον. Το, 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 το περίφημο Σνόμοντον. Το, 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 θηλυκό Σνόμοντον. Ναι, 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 δεν είναι, είναι φοβερό. Mm -hmm. Mm -hmm. Όλοι ασχολούνται με χιονάνθρωπου. Στο ναι, όλοι φτιάχνουν χιονανθρώπη, χιονα, έτσι. Α, δηλαδή έχουν φωνάξει και Δημήτρη Μητροπάνου. Ναι, ναι. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος. Ήσουν χιονάνθρωπος. Μπράβο. Ε, ε, για μένα προσωπικά, στα highlight της ταινία, το οποίο περνάει στα πάρα πολύ ψηλά, είναι ότι ο νεαρός γιος του Σερίφη είναι ψυχοπαθή γιατί στην αρχή της ταινία φτιάχνει για τον πατέρα του ένα σνακ, του φτιάχνει ναι. τύπου oatmeal με σοκολάτα, κάτι που έχει φτιάξει μια σιχαμάρα και το, και, το βάζει μια σακουλίτσα λες, και, και μια σακουράδα ας πούμε και, και στην τελική ευθεία της ταινία. Ναι. Ε, ο Σερίφης ψάχνοντας κάτι να πετάξει στο χιονάνθρωπο για να κερδίσει χρόνο του πετάει το oatmeal ε, ο χιονάνθρωπος αρχίζει και γκαρίζει από πόνο και ρωτάει το γιο του τι έβαλες μέσα στο oatmeal για να απαντήσει ο γιο, σου έβαλα αντιψυκτικό για να μην κρυώνει. Αντιφρίζει. Ναι. <κυρίζει> Κοινώ, αν το είχε φάει, θα ήταν νεκρός ναι. Και αυτό επειδή ο γιο του είναι ένα μούλο ψυχοπαθή ναι. που λέει θα φτιάξω κάτι στον μπαμπά και θα βάλω αντιψυκτικό. Ρωτώ εγώ λοιπόν, μάνα δεν υπάρχει σε αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω. Φτιάχνει το παιδί σου ε... κάτι, κάτι στο μάτι τη κουζίνα. Ωραία. ναι, ναι, ναι ωραία. Ναι δεν σου περνάει από το μυαλό. Ναι. Ρε εσύ, το αντιψυκτικό ότι το θέλει. Πραγματικά το δηλαδή, θέλει. Δηλαδή, ο μούλο είναι ο Είναι ψυχοπαθή. Ακούει φωνέ. Και πόσο μάλιστα σε μια ε, midwestern πόλη. Ακριβώ. Έτσι. Που, που, οι μανάδε εκεί είναι. Στην κουζίνα. Δηλαδή Δεν μπορεί να φτιάξει ό,τι θε. Φεύγει ο άντρα, πάει στη δουλειά το πρωί και σπίτι. Κασπίτι! Κόβει τα ξύλα. Βεβαίω! Πάει, βλέπει Μινεσότα NFL. Γυρνάει σπίτι, δίνει τη γυναίκα του. Τέτοια πράγματα. Ωραία. Ωραία οικογενειακά ναι, Δεν ναι. κατάλαβα δηλαδή. Λοιπόν, ο μικρό φρενοβλαβή λοιπόν, mm -hmm. ο οποίο φτιάχνει το σνακ με το αντιψυκτικό και περνάει στον ντούκο τη ουσιαστικά πήγε να δολοφονήσει τον πατέρα του. Επειδή ο πατέρα του είχε τη φαϊνή ιδέα να μην φάει κάτι που μοιάζει με κουράδα. Το οποίο. Γενικά ούτε εγώ θα το δω. a pointer, έχουμε, not ναι, a bad one. Όχι, όχι, ναι. δηλαδή, εγώ, το δηλαδή, ίδιο, ναι. Είναι μεγάλο υποψήφιο για ηθικό δίδαγμα. Ναι, ναι, ναι. αν τρως... κάτι μοιάζει με κουράδα δεν το τρώμε. Μπορεί να έχει αντιψηφικό. Εκτό αν μοιάζει με καρότο. Με το καρότο που βάζει στο Ναι. Στον άνθρωπο. Είναι επίση μία από τι σκηνέ για την οποία έλαβε αρκετά κακέ κριτικέ η ταινία. Και <laughs> μάλιστα είναι από τι σκηνέ οι οποίε δεν την έχουν αφήσει να. να, να, να... Να μεγαλώσει πολύ καλά. Ναι. Ε, γιατί υπάρχει αυτή η περίφημη σκηνή με τη Σάνων Ελίζαμπεθ, η οποία παίρνει τον μπάνιο τη και περιμένει τον κομμενάκι να ρωτοτροπήσουνε mm -hmm. και έρχεται ο χιονάνθρωπο και την βιάζει με το καρότο. Που δεν τη λε και την πιο wholesome σκηνή του πλανήτη. δηλαδή Δεν το λε και εβδομάδες εβδομάδε. Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ξέρει, εγώ, εγώ ακούω τι κριτικέ για αυτή τη σκηνή ότι ναι. ξέρει ουσιαστικά παίρνει μια σκηνή ε, ενό Άσχημου βιασμού και την κάνει κομμάτι μια κομμωδία. Είναι λίγο άβολο σαν επιλογή. Δηλαδή. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, not the greatest idea he's ever had. Ναι, ναι. Δηλαδή, Όντως, είναι. Υπό την έννοια ναι. ότι δεν υπάρχει κάτι αστείο ακόμα και αν θε να το κάνει αστείο. Ξέρει, sexual assault isn't actually that funny. Δηλαδή, ατόλφη, Σε καμία περίπτωση. Ναι. Ναι. Αλλά ναι. η ταινία προσπαθεί να πει ότι. <laughs> <laughs> και μετά πήρα <πειρά> το καρότο. <laughs> Ναι που δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αλλά οκ okay, Είναι μια από τις κοινέ που γενικότερα έχουν αποτυπωθεί Επίσης Εδώ απο, αποκεφαλισμο τρελός Ναι ναι Έτσι. ναι Ο νεαρός ψυχοπαθής ιό φτιάχνει το χιονάνθρωπο Και ουσιαστικά έρχεται ένας ε, Νταΐς Τον οποίο αποκεφαλίζει ο χιονάνθρωπο. Με το, σλε, το Το έλκυθρο Με το σλέντ Πολύ σωστά, Στέλιο μου. Ναι. Γιατί να μην το πούμε. Δεν κατάλαβα, ναι, ναι. δηλαδή. Για ναι, ναι. δεν κατάλαβα. Mm -hmm. να, να κρύψουμε ότι είμαστε σπουδαγμένα παιδιά. Όχι. Επειδή κάνουμε ένα podcast σε ένα υπόγειο τη Κυψέλη αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε σπουδάσει. Και δεν έχουμε χα... πάρει πτυχία. Ja, βέβαια. Και πίνουμε Heineken που έχει πανώ το τη Champions League. Υπάρχει μάλλον μια. Oh. <laughs> <laughs> Αυτά είναι. Ναι, κατάλαβες. Ε, από, ποια έχω... χρόνια, έχω... από χρόνια? Δεν ξέρω, κάτω να δω. Α, 2019-2020, καινούριο, φρέσκο. Καινούριο, καινούριο. Φρέσκια μπύρα σου Είναι φέρνω. Δώρα που δεν χάνονται. Εάν μας ακούει η Heineken, ε, διατηθέμεθα για sponsoring. Ειδικά η Heineken θα μας προσωράρει σίγουρα. Εσείς <laughs> <laughs> χάσαμε τα δώρα μας. Ειδικά εκεί στο Άμστερνταμ. Ε, έχει λήξει ο συναγερμό. Όχι, κέρδισε κάθε. λέει κάθε μέρα. Η Εισιτήρια έγινε τον τελικό και άλλα μεγάλα δώρα. Γίνονται δικά σου. Μπε στο.gr, καταχώρησε τον κωδικό κέρδισε που θα δει κάθε κάτω μέρα, φίλε. και το, κέρδισε. Το, το κάνω κάθε τώρα. μέρα φίλε κερδ... Κάθε το κάνεις. μέρα κερδίζω εγώ. Έχω ένα πολύ καλό feeling. Θα κερδίσει, λε. Ναι κάνω τώρα και... Κάτσε, είναι λίγο αγωνιώδες λίγο αυτό τώρα. Ναι, για θα... να δούμε. Σας για δε το δαχτυλίδι Κατά λίγο. Κατά τη διάρκεια του podcast. Όχι, 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 τώρα, στα αρχίδια μας κάνουμε πάψη. Ωραία, πάρε τώρα. Πάρε, πάρε, να πάρε, δικό μου. Δεν μας χαίζεις τώρα από το podcast, να. κάτσε. Να για... το πω να κερδίσουμε. Θα τα βάνω όλα. Κάτσε, κάτσε. Του, πέρα. τι, τι δώρο έχει τελικό. Ναι, τίποτα το τελικό. Κάτσε, περίμενε. Θώρα που δεν χάνονται, λέει. Ορίστε. Ορίστε, τα λένε ρε μα. Δεν είναι λίγο μαλακία όμω αυτή η φράση γιατί ουσιαστικά άμα δεν κερδίσει, θα έχει χάσει τα δώρα. Άρα ναι. όντω χάνονται. <σσίλιο> Τι δεν χάνονται. Ε, αυτό... Πάρα και το δικό μου. Ε, Για παρέμβαση. Ε, Φίλε και φίλοι, αυτή τη στιγμή ζούμε αγωνι, αγωνιώδη αγωνιώδει στιγμέ. Γιατί εάν κερδίζουν τα ιστήρια στα αρχίδια μα στον podcast, θα πάμε στο τελικό τη Champions League. Συγγνώμη που σα το πούμε αυτό. Και αλλά... προφανώ δηλαδή, έχουμε φτάσει σε κατάσταση να πίνουμε Heineken mm. Δηλαδή πιο κάτω δεν πάει. Ποια Πάλι. Πόσα κέρματα έχω στην τσέπη μου, ρε Πούστη μου. Λοιπόν. Εντάξει. Τι εντάξει. Κερδίσαμε. Όχι, θέλει Facebook. Α καλά oh, εντάξει, καλά καλά γι καλά γι καλά Άσε μας ρε Heineken, άσε μας να πούμε Λοιπόν... Για να μπεις να τους κάνεις και τέτοιο ξέρεις Σε φταί πήγα να κάνω, μου ήταν φέσβες. το facebook Καταρχήν έχει πολύ μεγάλες ατάκες στην ταινία, κυρίως ο το τον Jack Frost Ναι ε, Έχει την περίφημη ατάκα What the hell are you, the world's most pissed off snow cone εκτιμητέο Ναι ε, Δύο ε, βοηθοί του Σερίφη συζητάνε και λένε What the hell's eating him? Για να πάρει απάντηση, I bet you it ain't his girlfriend. Έτσι. Δυνατό. Και βέβαια η Σάνον Ελίζαμπεθ λέει στο γκομενάκι της e, Come and get me when you're ready. Αφού του έχει κάνει ένα mini striptease. Έτσι. Για να πάρει απάντηση, Yes, if I was any more ready, I'd explode ετσι Γιατί είναι νεαρό. Έχει δει το, τη, το, αίμα. το, 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 το κορίτσι του να γδυνεται Είναι έτοιμο. Τι when you're ready. Έτοιμο είναι τώρα. Βράζει All το αίμα. American. Ναι, ναι, ναι. ναι. American boy. Κανονικά. Ε, τι άλλο έχουμε. <Κι> Πιστεύετε. Ε, θα παίζατε ρόλο ε, σε αυτέ τι ταινίε. Ε, το να είσαι βοηθό σε ρίφη. Ναι. Είναι πάντα, πάντα μεγάλος ρόλος. Πιστεύω. Ναι, είναι σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό ναι. ρόλο. Ε, το πιο πιθανό είναι να πεθάνει. Ναι, μάλλον. Μάλλον. Ναι. Αλλά το βοηθό σε ρήφη σε τέτοιε ταινίε. Θα, ήθε, θα ήθελα να είχα περάσει, ρε παιδί μου. Ναι, θα ήθελα, θα ήθελα να, να έχω στο CV μου έπαιξε το βοηθό σε ρίφη στην τάδε ταινία. Ναι. Εδώ, Εδώ ναι, στην Ελλάδα ναι, θα ήταν. Deputy. Επίση να πω ότι Αναφέρεται δύο φορέ το ανέκδοτο ε, ε, What's the difference between snowmen and snow women? Έτσι. snowballs. ναι, ναι, ξεκάθαρα. Αλλά επαναλαμβάνεται και. Ναι, 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 πραγματικά. λοιπόν, επαναλαμβάνεται δύο φορέ το, νέο ανέκδοτο γιατί. είναι so, good, τόσο καλό. So, good we had to do it twice. Αλλά επειδή δεν έχουμε ολοκληρώσει το story τη ταινία. Σα είπαμε ότι πέφτει το υγρό πάνω του και τον λιώνει και αυτό. Τον κάνει χιόνι άνθρωπο και Λοιπόν, αποκαλύπτεται λοιπόν μέσω ενός πράκτορα του FBI, του Agent Masters. Masters mm. νομίζω λέγεται το πράκτορα του FBI, αν θυμάμαι καλά. Και καλά FBI. Μ ναι, καλά, εντάξει. Όχι, ναι, το FBI είναι. Το FBI είναι. Α, ο άλλος. Όχι, ε είναι ε FBI, δεν καταλαβαίνω. Είναι. Γιατί, δηλαδή, γιατί, what λέει, are you, FBI? Και λέει αυτός, εντάξει μωρέ, Κλάιν. Ε ναι, είμαι FBI. Ό,τι θες είμαι, okay. okay. είμαι, Το, το είμαι το κράτος. Δεν, τον βρίσκω, δεν τον βρίσκω. Λουδοβίκος. Το κράτος είμαι εγώ. Αυτό. Ο Λουδοβίκος. Ο Λουδοβίκος ο δέκατος Ναι. Α, Manners λέγεται το. Manners. Agent Manners. Λοιπόν, όπου τι γίνεται. Ωραίο όνομα. Το υγρό αυτό, το βιοχημικό υλικό, δεν είναι ότι και ότι υλικό. Ακούσατε, ακούσατε. Είναι ένα υλικό το οποίο... Το σενάριο της ταινία λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έτσι, είναι ένα ε, χημικό στοιχείο. Ένα χημικό στοιχείο. τα λέει. Έτσι. Αφού, ναι. Και ότι με τον λόγο οξύ, παύλα, βιοχημικό υλικό, μπορεί να... Ε, πώς, πώς είναι η λέξη? Να... Διαχωριστεί. Να διαχωριστεί η ανθρώπινη ψυχή το χημικό της στοιχείο και να... Και, και, μέσω όσμωση να μπει σε ένα οποιοδήποτε αψυχο Το θέμα όμω, γιατί όμω φτιάξαν αυτό το υλικό. υλικό. Για αυτό το, γιατί το φτιάξαν αυτό το υλικό. Γιατί, όμως. γιατί. γιατί σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου ναι. να μπορεί τουλάχιστον η ψυχή των ανθρώπων να διαφυλαχτεί και να περάσει μετά σε ένα νέο βέσελ. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Ωραία κίνηση γενικά. Μπράβο. Δυστυχώ για αυτού. Συμφωνώ. Δεν είναι ναι, καλά, είναι ξεκάθαρα μεγάλη ανακάλυψη. Ναι. Δυστυχώ για αυτού ο πρώτο άνθρωπο που το δέχεται είναι ο Τζακ Φρόστ. Ναι και γίνεται λίγο τη πουτάνα. Πάνε λοιπόν ο Μάνερ με τον Ατζέντι τον, τον, τον πράκτορα των άλλων. Τον Ατζέντι τον Έιτζερ. Ναι, ναι, τον Έιτζερ. τον Ιμπρεσάριο. Πάνε εκεί πέρα στη μικρή κομμόπολη, πτώση για να καθορίσουν την κατάσταση. Οπότε και μαθαίνει ο Σερίφη τελικά ο Τζακ Φρό δεν πέθανε στο αυτοκινητικό δυστύχημα. Ποτέ, ποτέ. Αλλά ζει και βασιλεύει και είναι χιον άνθρωπο. Σαν το μεγάλο Λέξαντρο. Έτσι. Τελικά δεν νικήσαμε, έτσι. πρέπει Facebook. Ναι, δεν έβαλα τίποτα. Δεν με Εξωφρενικά κακό τέρα ο Τζακ Φρόστ, το χιονότροπο. Είναι από τα χειρότερα που έχει δει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ίσω το χειρότερο. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή χειρότερο. Ακόμα και το έλβι είναι καλύτερο. Ναι, Δεν είναι. Είναι εκτό συναγωνισμού, ρε. Το έλβι Καταρχήν δεν το έβλεπε. Ήταν ναι. μόνο το κεφάλι, κάτι τέτοιο, δεν Κάτι ναι. Μαλακές, ναι δεν αυτούρα. ναι, ήταν. ξέρανε τι κάνανε. Ε, το Jack Frost τον τρώσε φάτσα κάρτα συνέχεια. Δεν, έχει, δεν, 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 ε, δεν το, ε, το λυπάμαι. Μα όχι ο άνθρωπο που σκοτώνει κόσμο. Το... Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Εδώ γελάμε γιατί μόλι σκότωσε ένα τύπο με τσεκούρι, αλλά όχι με το γνωστό τρόπο. Που όταν όχι με τσεκούρι, τσεκουριά. το, το, φοράς, το Με χερούλια. Με, το χερούλι από το τσεκούρι μέσα από το στόμα. Το οποίο δεν το έχω ξαναδεί και φίλο Οφείλω να το ομολογήσω αυτό ότι. Να του το, το δώσει, δώσει τρέπε Να το, το, ναι, το ναι, δώσεις, ναι, δώσει. Να του το δώσει. Το Jack Frost, λοιπόν, είναι μια ταινία που κυκλοφόρησε το 1997. Ε, είναι κλασικό running time μια τέτοια μπιμπουδιά, δηλαδή με το ζόρι φτάνει τη μία μισή ώρα. Ε, 90 minutes too many, θα έλεγε κάποιο, όχι εγώ. Εμένα μου αρέσει, δεν το Σου άρεσε. Ναι. Τι είναι αυτό που σε κέρδισε. Ότι δεν έπαιζε ο Χουλ Χόγκαν. Χάλκ για σένα. Αν δεν σε πειράζει. Χουλκ. Εγώ έτσι το έμαθα. Ναι. Σαν τον Ινού. Χουλ Χόγκαν. Ναι. Πήρε λίγο. Κάνα δύο χρόνια μέχρι Πρώτο ο Χριστουγεννιάτικο δεν τρώμε. Τσίλικο Χριστουγεννιάτικο. Ναι. Τσίλικο. Για πε με σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Α πούμε το Ελβς, που είναι. Αριστούργημα. Εξίσου για κλοτσέ. Δεν κατάλαβα τι λε. <Τι έχει μα... Το τι ε, έχει το Έλληνε, δηλαδή. Αλήθεια το, 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 το έλευση. Έλευση, τι έχει το, το, ε, το, το ε, ε, Έλληνε. Προσ... Αριστούργημα <στα> είναι αρεσί. Μπροστά που έχουμε δει. Προσπάθησε, προσπάθησε πολύ, ήταν πολύ σοβαρό. Okay. okay. Έπρεπε να βάλει και ένα ζύγο okay, και okay. έλευση okay. μέσα και έτσι κι αλλιώ. <στα> Αυτοί είναι λίγο πουλί του. Ναι. Δεν λένε. Ναι, χιονάνθρωπο. Για, για χιον άνθρωπο έχουμε λεφτά. Χαίστε μα. Είναι... Μπράβο. Το παίρνουν χάρη από την αρχή σε και εγώ το εκτιμώ αυτό. Σε πιάνω. Ότι το τέρα μα θα είναι ένα χιον που θα πνίγει με... ανθρώπου με λαμπάκια. Με, με λαμπάκια, λαμπάκια 290. Πολύ καλό, πολύ δυνατό. Με καρότο και μαστίγιο. Μάλιστα. Ο οποίο είναι ξεκάθαρο από αφρολέξ. Ούτε καν αφρολέξ. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι, από τι υλικό έχει φτιαχτεί. Ε, Πώ το πώς το κομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι αφρολέξ βαμμένο με ντουκόχρωμα. Ναι. ναι πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Du αν μα ακούει ντουροστίκ. Ντουροστίκ για κάθε σπίτι, ντουροστίκ υπάρχει λύση. Έτσι. Για κάθε χρήση. Κα... ναι, με συγχωρείτε. Ναι, 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 Υπάρχει λύτη. Ναι, mm. χρήση, ναι, αλήθεια αυτό. Λοιπόν, το Jack Frost λοιπόν το οποίο επιχειρεί να κάνει κάτι το οποίο διαχρονικά είναι πολύ δύσκολο και μετογραφικά η επιτυχημένη κομμωδία τρόμου. Mm -hmm. Γιατί πραγματικά προσπαθεί να παντρέψει δύο πολύ αντίθετα στυλ. Εγώ δεν μπορώ να, να, να σου πω μεταβε, ότι Ακόμα και τι και γνωστέ κομμωδίε τρόμου που έχω δει μου αρέσουν. Δεν, δεν, δεν είμαι φαν. Είναι πάρα πολύ δυσκολό. Δεν, δεν είμαι φαν του είδου καθόλου. Το cannibal. Ε... Το και ε... είναι εδώ, το για κλοτσέσσι, είναι το που τα λέμε. Το cannibal. Cannibal is a musical. Όχι, να Είναι δε... και κομμωδία και musical και Α, τρόμου. Α, όχι, 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 όχι. Son of the dead. Ναι, το <στά> Son of the <στά> dead, dead, ναι. Να προσεγγίσει την κατάσταση. Ναι, ναι, όχι. Το Son of the dead, ναι. Είναι μια επιτυχημένη κομμωδία τρόμου. Έχει δίκιο. Συγγνώμη, το είχα ξεχάσει. Ναι, ασφαλώ. Ναι, 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 ε, το Son of the Dead είναι μια φωτεινή εξαίρεση σε ένα είδο που γενικότερα. Και εκ, εκεί λε ότι. Που, που, αλλά είδα μια ταινία που οκ. Okay, σε αυτό το στυλ. Είναι, το πιάνει, ναι ναι, 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 λειτουργεί. Ναι. Το Jack Frost δεν λες ότι πιάνει ιδιαίτερα. <laughs> Γιατί. <laughs> ναι, ναι, ωρε, παιδί μου. Ναι, δεν ναι, 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 ναι. Ίσως υπερβάλλω και λίγο. Ναι, okay. ναι, ναι, Ίσως τελικά να είναι καλύτερη ταινία από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Αλλά. Ε... είναι δύσκολο. Δύσκολη mm -hmm. πίστα. Mm -hmm. Πολύ δύσκολη πίστα. Ε, γενικά, εγώ πιστεύω. Ε, το θέμα ποιο είναι και η κομμωδία και οι ταινίε τρόμου είναι δύσκολε. Ναι, προφανώ. Δηλαδή, καλά, δηλαδή η γενικά, ειδικά η κομμωδία για να κάνει καλή κομμωδία είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Ναι, πόσο μάλλον όταν, όταν ξέρεις, προσπαθείς να παντρέψεις δύο είδη που το καθένα έχει πολύ ε, τρανταχτές δυσκολίες για να, για, για να γίνει επιτυχώς. Ε, το, το Jack Frost έχω την αίσθηση ότι είναι μία από αυτές τις ταινίες που η επιτυχία της ως τόσο κακή που είναι καλή mm. ε, ταινία ε, ήταν ανέλπιστη. Δηλαδή είναι από αυτές τις ταινίες που στο Πάνθεον του κινηματογράφου, του, του Z-movie κινηματογράφου, έτσι όπως αυτός εκφράζεται από ξέρω εγώ, ταινίες όπως το Raw Force, όπως το The Room, όπως, ταινίες δηλαδή που έχουν ένα ξεκάθαρο cult following. Ε, το Jack Frost ίσως να είναι και μια ταινία από αυτές που λες δεν θα το υπολόγιζα ποτέ. Τι θέλω να πω, ότι οι ταινίες δράσης που είναι κακές και, και, και βλέπονται, να. βλέπονται πιο εύκολα γιατί έχουν τη δράση που όσο κακή και να είναι, θα γελάσεις, θα, θα ρολάρει η ταινία. Βλέπεις, ναι. ναι Το The Room έχει τόσο πολύ μπλα, μπλα και τόσο πολύ διάλογο που δεν μπορείς παρά να γελάσεις γιατί σου δίνει πάρα, πάρα πολύ υλικό για να γελάσεις mm. Το Jack Frost είναι ένα περίεργο πράγμα το οποίο λες ότι δεν μου δίνει και τόσα και είναι τόσο θλιβερά κακό που γίνεται αριστούργημα στο τέλος Ναι και γιατί δε το... οι ίδιοι δεν δε, δε πιστεύουν ότι παίρνουν όχι, μια, καθόλου. Μια, μια ταινία κακή. Όχι, 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 καθόλου. Έχουν πάει να κάνουν μια ταινία. Έχουν πάει να κάνουν μια κωμωδία. καταρχήν. Δεν κοροϊδεύουν. Ο Μπάζο <laughs> είναι κύριο. Δεν πολύ. κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. κόσμο. Καταλαβέ. Δηλαδή, αυτό κάνουμε. Νομι, νομίζω ότι, ότι μια από τι αγαπημένε μου φράσει από την αρχή αυτού του podcast. Δεν κοροϊδεύουν τον, που, κοροϊδεύουν τον που κόσμο. που εκφράζει ω τέλειο αναδιαστήματα. Δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Βέβαια, <laughs> Οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάνουν μια καλή ταινία. Ναι. Ναι. αυτό το, το, πιστεύεις αυτό. Αυτό, είναι το, το, αυτό? Αυτό, αυτό είναι το, το συγκλονιστικό. Το αυτό. πιστεύεις αυτό, το, ότι, ότι, αυτό... Όχι, πι, ξέρουν, <laughs> ξέρουν, ότι η ταινία είναι χάλια, <laughs> αλλά δεν λένε θα κάνουν... Ε... Μια επιτιδευμένα κακή ταινία. Μπράβο. Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίς. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι εδώ που παίζω δεν, είναι, δεν μασώνει τίποτα. Ναι, 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 δεν ναι, ναι, δεν ναι, ναι. Αλλά, αλλά υποτίθεται ότι είναι μια ταινία με σοβαρή. Ε, καλά, όχι. Ε, δεν πιστεύω ότι... Τη διακρίνω μία έτσι... Όχι, δεν πιστεύω ότι, το κανα... δεν πιστεύω ότι γυρίσε να αυτή την ταινία ξέροντας ότι ε, θα τη συζητάμε εδώ. Ναι. Στο επόγειο στην Κυψέλη. Α, όχι, ναι, καλά, ξεκάθαρα. Ε, εννοώ ότι είχαν... νομίζω ότι κανείς έχει γυρίσει ταινία. Και Είχα... Καταζόταν... Ξέραν, δηλαδή, σας... κάποιοι ηθοποιοί εκεί ξέραν ότι μαλάκα που παίζω σίγουρα το λέγανε αυτό, αλλά από την άλλη δεν φτιάξανε επίτηδε μια ταινία, δείτε τι κακή δεν έχουν φτιάξει. Ό, όπως, όπως όλες τις ταινίες αυτού του είδους που ξέρεις είναι αυτά τα, 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 τα λεγόμενα sleeper hits ας πούμε, η ταινία ε, έτρεξε για ελάχιστο χρονικό διάστημα στους δηλαδή νομίζω έτρεξε για, εβδομάδε για εβδομάδες το, mm. το, Jack Frost, ουσιαστικά απέκτησε το cult following της όταν βγήκε σε βιντεοκασέτα. Από εκεί ξεκινάει και τρέχει το Jack Frost και ο μύθο του Jack Frost ω μία από τι χειρότερε ταινίε όλων των εποχών. Δηλαδή, γιατί θεωρείται to this day, θεωρείται μία από τι χειρότερε ταινίε όλων των εποχών, εύλογα θα πω εγώ. <laughs> ε, <laughs> ε, ε, και, <laughs> αλλά πήγε τόσο καλά ω cult hit στι βιντεοκασέτε, που μόλι τρία χρόνια μετά, για το 97 δεν βγήκε, κατά θυμάμαι. 96 νομίζω. Release date November 18th, 1997. 97. Λοιπόν, <laughs> μόλι τρία χρόνια μετά λοιπόν, Βγαίνει το sequel της ταινία το The Revenge of the Mutant Killer Snowman και δυστυχώς για το cast της ταινία και πολύ περισσότερο για τον Christopher Allport το sequel που ήταν να γίνει το 2008 το οποίο θα λεγόταν Jack Frost 3 ναι. The Last Coming. έτσι. <laughs> έτσι <laughs> ε, τελικά δεν έγινε λόγω του θανάτου ε, του Christopher Allport. Ε, το πιο πρόσφατο που έχουμε για τον Jack Frost το οποίο έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον, ότι στο τέλο του 17, το Δεκέμβριο του 17 δηλαδή, ναι. το Jack Frost ε, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ε, με audio commentary από το πλέον θρηλυκό Mystery Science Theater 3000, το οποίο Τρομερό. έχει βοηθήσει πολύ τον Z Movie κινηματογράφο να βγει στην επιφάνεια. Δηλαδή... Τον έχει να δείξει γενικά. Ναι, 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 δεν το συζητάμε αυτό. Και τον να. έχει να με το στυλ που πρέπει. Δηλαδή, το ότι... Let's commentate on something because it's kind of funny. Αυτό, ναι. για να το πω στα ελληνικά. Ε, mm -hmm. Πιστεύετε, μάλλον, ότι... Άμεσο, χωρίς... Με, 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 με κομικούς που είχαν πάρει μέρος στο, στο Mystery Science mm. Theater 3000, έτσι. Αυτό. Πιστεύετε ότι... Ε, μιλώντας για ταινίες τέτοιες... internet ε, εποχής, mm -hmm. ωραία... Mm -hmm. Όταν μια ταινία έβγαινε τέτοια σε VHS. Ναι. Ε, αποκτούσε ένα cult ε, following. Ναι, που λέμε. ναι. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. μου, ξέρει ότι. Ναι. Ε, υπάρχει κάποια διαφορά με ταινίε που βγαίνουν τώρα. Ξεκάθαρα. Ναι. Κοίταξε, ε, θεωρώ. Αλλά ξέρει, οι οποίε μπορεί να είναι ίδιου στυλ. Ναι. Αλλά είναι το ίδιο. Ήδ... Τώρα, Καλά, το πλε... το κάλτα έτσι κι αλλιώ είναι μια πολύ. Ε... Πλέον γίνεται τόσο επιτευμένα το ναι. είναι μια κακή ταινία που χάνει και το, το, το νόημά τη, πιστεύω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι. Ότι έπρεπε να τη δει σε VHS, να ναι. την πάρει σε κασέντρο. Να την βρει, να την ανακαλύψει. Εγώ γενικά δεν είμαι, δεν δεν είμαι φοβικό με την τεχνολογία και τέτοια γενικά mm -hmm. δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα που ακούω μουσική. Δηλαδή, δεν έχω ο, άμα δεν ακούσει βινίλιο, δεν ακούω ναι, μουσική. Ναι, ναι, ναι. Απλά. Τα βιβλία προτιμώ να είναι βιβλία. Ε, με τι ταινίε του σε VHS όμω βγαίνει. Ήταν κάποιο άλλο τρόπο να τι βρει, ρε παιδί μου. Κοίταξε. Θύμιζε το πώ βρίσκαμε δίσκους. Δηλαδή, το ότι έπρεπε να πα physically στο βιντεοκαστήριο. να το πάρεις. Και να το ψάξει, να κοιτάξει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρα από ταινίε που ξέραμε και περιμέναμε να, βγούμε, να βγουν, βγούμε, πούμε, έπρεπε να κοιτούσε την ταινία μία-μία. Διάβαζε την υπόθεση, αν του κάνει. Πίσω... Δηλαδή, εγώ όταν ανακάλυψα τι ταινίε Ninja του Godfrey Χο, θυμάμαι μέχρι τώρα ξεκάθαρα ότι ήταν πάντα στη βιντεολέσχη. Το είχαμε συζητήσει σε εκείνο το podcast που είχαμε κάνει, αν θυμάσαι, Αχηλέα. Τι ε... έχει τραβήξει κι εσύ. Τι έχει τραβήξει κι εσύ. Και ήταν δίπλα στι τσόντε, ε, πού θα ήταν, που θα ε? να που τα πίσω μόνο, <laughs> και, μόνο <laughs> και μόνο για να, <laughs> να κάνω. Ναι, δηλαδή. Που πήγαινα <laughs> προ τα πίσω μόνο και μόνο για να τσεκάρω τσόντε ενώ έκανα πω έβλεπα τα νίντζα ναι. Αλλά με τον καιρό. <laughs> Ξεκίνησα να τα δείχνω πιο ρητρά βλέφαρα γιατί ξέρει, για κόσμο και τούσα. Και θυμάμαι μέχρι σήμερα ότι έχω δει το. Ε, δεν θυμάμαι ποιο, ποια ταινία του Κοντρεχό το ήταν. Ε. Μπορεί να ήταν και το Ninja Terminator. Δεν θυμάμαι. Ε, <laughs> και λέει με τον γίγαντα τη δράση Ρίτσαρτ Χάρισον. Και λέω, Μαλάκα, ποιο είναι αυτό. Ο γίγαντα δράση. Πού είναι γίγαντα δράση. Ναι, ποιο είναι αυτό που είναι γίγαντα δράση ναι, και δεν το τον ξέρω. Ναι. Και έτσι ξέ, σου μπαίνει το μικρόβιο. Αποκτούν μια άλλη σημασία και μια άλλη αξία και ένα άλλο μέγεθο. Δηλαδή mm. το, το, να συναντά ανθρώπου σήμερα που έχουν δει αυτέ τι ταινίε τότε. Και γι' αυτό πιστεύω για παράδειγμα ότι έχουν ε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, οι προσπάθειες που γίνονται πλέον για την κινηματογραφική προβολή αυτών των ταινιών, ναι. αλλά και παλαιότερων ταινιών σαφώ πιο ποιοτικών, και προσπάθειε στην Ελλάδα, όπω το Midnight Express, α πούμε κτλ., που ξέρει, σου δίνουν τη δυνατότητα να, να δει αυτέ τι ταινίε σε μια αίθουσα με συμμετοχή κόσμου. Το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Μα αυτή είναι η ουσία αυτών των ταινιών. Ναι. Δηλαδή, το Jack Frost, κακά τα ψέματα. Α είμαστε ειλικρινεί. Θα το βλέπει μόνο σου αυτό. Το είδαμε εμεί μόνοι μα γιατί έπρεπε για την το ανάγκη του ναι. podcast. Και θα το ξαναέβλεπες μόνο σου. Όχι, αλλά αν το βλέπαμε και οι τρει εκ νέου υπό ναι. άλλε συνθήκε θα είχε περισσότερο γέλιο. Ναι, εννοείται. Ξεκάθαρα. Εννοείται, yeah. εννοείται. Δηλαδή είναι αυτό που έγινε και με το Hackle Lantern. Είναι για λίγο community. Φυσικά, και είναι community. Ε. Φυσικά και είναι community. Δηλαδή αυτέ οι ταινίε. Είναι συμμετοχική εμπειρία. Ε, Ξεκάθαρα. Ε, το Ξε... Hackle Lantern τώρα χωρί πλάγια τώρα. Θα το ξαναδεί μόνο σου. Πότε. Στενεχωριό μου να το <laughs> Θα έλεγε που έχει φτάσει, γιατί έχει φτάσει η ζωή μου τόσο χαμηλά. Ναι, γιατί. Ναι. <laughs> γιατί. Ναι. Ναι, το, 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 Jack Frost αποτυγχάνει σε όλα τα επίπεδα που πρέπει να επιτύχει ω μια ταινία η οποία βλέπετε on its artistic merit, α πούμε έτσι. Ναι. Έτσι, ξεκάθαρα. Ε... Είναι, 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 είναι χωρί υπερβολέ Δηλαδή, πραγματικά είναι αδιανόητα κακό. Είναι πολύ κακό. Είναι μια πολύ κακή ταινία. Είναι το χειρότερο monster movie που νομίζω έχω δει στη ζωή μου. Βασικά, ε, αν εξαιρέσει το χιονάνθρωπο, το μητροπάνο, τον οποίο έχω, έχω βγάλει μητροπάνο εγώ. Ε, τι εννοεί έχει βγάλει μητροπάνο. Ναι, γιατί εσύ. Περίμενε. Περίμενε. εάν ε, εξαιρέσει το χιονάνθρωπο, είναι μια ταινία τίμια, mm -hmm. ε, που δεν θέλει να κοροϊδέψει. Δεν θέλει να κοροϊδέψει τον κοσμάκι. Έτσι. Τον κοσμάκι. Έτσι. Ε, με ηθοποιία δεν θα ήταν πολύ ωραίο το soundtrack της ταινίας. Μαλάκα θα είναι Θα ήταν τρομερό! Κουστούριτσα. Κουστούριτσα θα πήγαινε. Θα τραγουδήσει καμιά ώρα. Τι θα γίνει. Βάλ' το πιο μπροστά. Δεν έβαλε. Α, live το έλεγα. Το έβαλε και live. Α, ναι, live είναι αυτό. Λάιβινιά τώρα. Και μου Έτσι, έτσι. Σου έλεγα. Μιχδίνεσαι, είπε. Όταν του είπα, σημαίνει ότι θα πάει πίτσα του. Θα και μου σε 1200 δραχμέ με βουάρ. Αλήθεια. Ακόμη μια ιστορία. Πραγματικά, ναι. Για πε, ρε. Πήγα πίτσα και. Τι πίτσα θυμάστε πίτσα ήταν. Και αν. δύο πακέτα μπουράτη. μουράτι. Μουράτι. <σ Kane> ε, θυμάστε τι πίτσα ήταν. Η special. Ήτανε. Η οποία τι είχε. Τα η... μουράτι που τα έβαζε. Θυμάστε τι είχαν special πριν να αρχίσουν οι πίτσε να έχουν ταυτόχρονα Ε, ναι, Ζαμπόν τυρί. Τυρί κασέρι. Ναι, πιπεριά. Ζαμπόν, πιπεριά και μανιτάρια αυτά από το οικοσέρβα. Ναι, ναι, τα. Εντάξει, ωραία, ωραία Τα σομπινιού. Ωραία πίτσα. Και ζήτησε και δύο. Βασικά αυτό ήθελε τσιγάρα. Ναι. Αλλά βαριόταν να βγει, έμενε σε ένα. Σε ένα con, νέο, con νέο con κλασικό κόντο. <laughs> ναι. Και πήρε εκεί στην πιτσαρία και τρέχανε όλοι. Ποιο θα προλάβει να, πάρει την πίτσα, γιατί το ξέρανε, εγώ ήμουν καινούριο. Αλλά ήταν η σειρά μου. Εγώ την παίρνω και φεύγω, δεν ήξερα που πηγαίνω. Και βγαίνει ο Μητροπάνο, ο οποίο. Αυτά τα δύο. Χιλιοδιακοσάρι, έτσι. 2000, η πίτσα έκανε 1100 <laughs> συν τα τσιγάρα, πόσο δεν θυμάμαι, και μου έδωσε τα ρέστα που ήταν πάνω από την πίτσα. Γιατί είναι ε, γίγαντα ο Μητροπάνος. Να μην είμαι τώρα ο ήταν, πέ, πέθανε, Ένα, πέθανε. 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 πέθανε, πέθανε και πέθανε. άμα, άμα πέθανε. Δεις, πόσο κάπνιζε και πόσο ακούγονταν η φωνή του και πόσο κίτρινα τα δόντια του. Γιατί. Ε, καλά, ο σου ήταν δεν ήταν θεό. Είχε πάρει τη special, ε. Special, φίλε. Πάρει, τι είχα, φλωρός, θα πάρει, τι είναι κανένα Γιατί εδώ βγάζουμε τι ειδήσει, τι φρέσκε. Βεβαίω. Με, με, με τις πίτσες τι πίτσε τότε τις, 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 τις ελληνικές που στάζαν και μπράβο, λάδι. Έτσι. Μπράβο, έτσι. ναι, 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 ναι. Στάζαν λάδι. Τι το, το κασέρι άφηνε που έβγαινε, στο, στο τραπέζι και. Και βγαίνει κάτω από το τραπέζι στο χαλί. Έσταζε ε, 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 το πάτωμα. <laughs> 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 ναι. Άνοιγε τρύπα. Ε, ε, τώρα που πάμε για τρύπα να πούμε ότι με το oatmeal ναι. Με το αντιφρύζ, με το, αντι, το αντιψυκτικό, ανοίγει τρύπα στο κεφάλι του χιονάνθρωπου και είναι η αρχή του τέλου για το χιονάνθρωπο. Έτσι, ο ο Στήριο δεν μιλάει τώρα γιατί βλέπει τη σάρων Λίζα να χδίνεται. Ε, ε, εν τέλει, ε, τι γίνεται. Παίρνουν πάρα πολύ αντιψυκτικό, παίρνουν μια καρότσα αντιψυκτικό, ναι. έτσι τον κατατροπώνουν. Και στην τελική μάχη του Σερίφη με τον ε, χιονάνθρωπο, ο σερίφη αρπάζει τον χιονάνθρωπο και βουτάει από παράθυρο ε, του νεοκλασικού στην καρότσα γεμάτη αντεψυκτικό εκεί λοιπόν που λιώνει ο χιονάνθρωπος και πλέον τον βάζουν σε ε, μπιτόνια βενζίνη, το, 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 υγρό από, το, από την να, καρότσα ναι. και θάβουν τα εν λόγω μπιτόνια κάτω από τη γη με το τελευταίο πλάνο να δείχνει το υγρό μέσα στο μπιτόνι να βράζει. Έχω, έχω να δώσω κάτι σε αυτή την ταινία. Ε, σεναριακά. Ε, ο κακό τη ταινία να έχει ο άνθρωπο, το έχει ξαναδεί. Όχι, ποτέ. Ε? Ποτέ. Γι' αυτό είναι καλή ταινία. Ναι. Τη καινοτομή. τολμά! Τολ, Τολμά, τολμά να, σπάσει τα, τέτοια. Τα ταμπού. Τα ταμπού, τα ταμπού. Τα ταμπού. Πολύ σωστά. Τα ταμπού. Τα ταμπού. Βεβαίω. Τα ταμπού. Εκείνη τη εποχή. Βεβαίω. Δηλαδή τι μπορεί να κάνω Πιο, πιο ακραίο. Επίση, θλιβερός τύπο που φτιάχνει κρασι, δύο ποτήρια κρασί για το κομμενάκι και παίρνει πάγο πετρωμένο από την κατάψυξη. Που, oh. που ποιο το κάνει αυτό. Πόσο ο βοσκό. Δηλαδή, ποιο το κάνει αυτό, να πάρει πετρωμένο πάγο, αλλά όχι πάγο από, τα, από, από το παγωθήκη. Τύπου που έχει δημιουργηθεί. Ναι. Που είναι μέσα στην πίχλα. Που είναι μέσα στην πίχλα. Και παίρνει και τον κόμψ και το βάζει μέσα στο κρασί. Καταρχήν βάζει πάγο στο κρασί, βλαμένο. Ναι, μεγάλο βλαμένο. Καλά, υπάρχουν πολλοί που το κάνουν αυτό. Δεύτερον, ροζέ κρασί, ροζέ. Ροζέ. Είμαι εναντίον του ροζέ. ξεκάθαρα. Είμαι εναντίον του ροζέ, αλλά. Όπα. Έχω πιει ροζέ που είναι καλό. Καλά, εντάξει, κι εγώ μια φορά στο τόσο. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, αν κάποιο σου λέει. Συνήθω είναι Ιταλία. Θέλω να πιω ένα ροζέ κρασί. Ναι, πιει, καλά, χαιρό πολύ. Mm. Δεν θέλω να πιω ένα ροζέ κρασί, του λε ευχαριστώ πολύ, έχω δουλειά. Έχω απαντού στο. Ε, πώ θα γίνει τώρα, Δεν μπορεί να είναι σοβαρό άνθρωπο τεσί. Ένας Ένα άνθρωπο που θέλει πρώ, πρώτη του επιλογή να είναι ροζέ κρασί. Βάλε μου, Συνόμα... βάλε μου ένα ροζέ. Ε, ναι, ε, κανονικά ναι, σαν ναι, σαν ναι. Αυτοί, ναι. είναι σαν αυτού του γελίου που λέτε πώ θέλετε, πώς θέλετε το, 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 την μπριζόλα σα. Well done. Απαράτα μα. Φάε το παπούτσι σου. Όχι, yeah. όχι. Τι, τι νοεί. Τη αρέσει το well done. Πάντα. Πυρι, Αλήθεια. Βάλε. Πάντα well done. τι, τι που στέγνα. Ε, άλλο, πάντα. Έτσι, Αλήθεια. Πάντα, αυτός είναι ο ελληνικός τρόπος. Πάντα, δε... well done όλα. όχι ρε. Άμα όχι, δεν είναι ρε, όλα, είσαι Το σκοτώνει το κρέα, ρε. Εσύ. Τι σκοτώνει το κρέας μου, έχει ήδη σκοτωθεί. τι σκοτώνει το κρέα. Πάντα, well done όλα. Όχι ρε. Εσύ. Αυτά που τρώνε κάποιοι Γάλλοι, να τους πω Γάλλου, να μην πω τίποτα άλλο. Που είναι το ίδιο πάνω κάτω. Ε, με το αίμα. Ρε... Υπέροχο. Ναι, τρομερό. Mm -hmm. το με το αίμα, το ζώο. Το καημένο. Το έχει σκοτώσει, το φάτε και με το αίμα. Ναι, Ρε, ναι γιατί το έχει καλά, άποψη. Αν το ψήσεις καλά, μια χαρά. Όχι, όχι, όχι. Για well, μένα, well done. Για, well done. Μένα, για, μένα, στη χειρότερη, ναι? medium rare. Μέχρι oh, medium rare πάω. Well done, well done όλα. Όπω έχω πει και, και σε γνωστή κρεατερή. Βάλτε όλα και καφέ. Όπω έχω πει και σε γνωστή κρεατερή mm -hmm. του κέντρου τη Αθήνα, όταν με ρωτάει πώ θα τα ψήσω την πριζόλα μου, και, και, και του λέω: Πάρτε την πριζόλα, πηγαίνετε να δει μια στιγμή την ψυσταριά, να τη χαιρετήσει και φέρτε στο πιάτο μου. Οκ. Okay. Αυτό. Αυτό. Okay. Με, το αί... με το αίμα το τρώω. Με τέσσερα λεπτά την κάθε πλευρά. Αυτό. Τη με το ρολόι. Με χοιρινή δεν γίνεται να τη φάσω μη, θα πάζει μέσα. Και θα... Κοτόπουλο και γουρούνι δεν γίνεται. Ο μου, μάνα μου θέλει πρέπει να το ψήσει. Δεν γίνεται. Μόνο όμω χαράκι. Εγώ είμαι τη αντίθεση άποψη ότι. Εσύ είσαι του ατομικού όλου. Εγώ είμαι ρε φίλο από την επαρχία. Ε... Κατάλαβε. Είμαι Καταλάβες. από χωριό. Είμαι από χωριό. Λοιπόν, έχοντα πει λοιπόν διάφορα όμορφα πραγματάκια να. για την ταινία και όχι μόνο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα το οποίο κατάφερε ο καθένας από μας να πάρει αυτή την Ναι. Να ξεκινήσω. Ναι. Ωρα. Ε, καλό είναι σε γενικές δραμές ναι. όταν μεταφέρουμε φυλακισμένους να μην κάνουμε πλακίστα <laughs> και να μην έχουμε το μυαλό μας αλλού. Mm -hmm. Πρώτο αυτό. Δεύτερον. Γενικότερα. Ε, ό,τι είναι άσπρο δεν είναι καλό τα Χριστούγεννα. Ξαρτάται. Να <laughs> μην είναι Έχονται και πάρτι. Ναι. Επαναλαμβάνω, ό,τι <laughs> είναι άσπρο ναι τα Χριστούγεννα <laughs> δεν είναι καλό. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Το, το κόβουνε, πολλέ φορέ βάζουν και άλλα πράγματα μέσα. Πολλέ φορέ. Ναι. Ναι. Καλό είναι να έχουμε κάποιες σταθερές άκρες λέω... Λοιπόν, η κακή στην ταινία Ηθικό δίδαμα Ηθικό δίδαμα Ναι, ηθικό δίδαμα ναι. Τι ηθικό δίδαμα Τι ηθικό δίδαμα ε, Λοιπόν Τι να πω για την ταινία Ναι Θα πω Θα πω ότι ήταν καλύτερη από την προηγούμενο Ναι, ναι Πράγμα όχι και τόσο δύσκολο εν τέλει. Ε, όχι. Τα λόγια μου. <laughs> Πάρα πολύ. <laughs> είναι μια ταινία δράση. Ναι. <laughs> είναι μια ταινία με, με έναν κακό συνέστημα και ο λιγότερο πιστευτό και στην ιστορία των <laughs> λιγότερων πιστευτών χιονάνθρωπων. ναι, <laughs> Ναι. Ε, δεν, δεν, <είναι, laughs> έχω διαβάσει, <laughs> <laughs> έχω, διαβάσει, <laughs> έχω, διαβάσει <laughs> έχω διαβάσει αρκετά βιβλία, αλήθεια. <laughs> Ε, δεν μπορώ, δεν, δεν μπορώ. Δεν, δεν, δεν ξέρω, δεν, κα, μπορείς, δεν, δεν μπορώ δεν να, μπορείς, να πω κάτι. Δεν μπορείς, εντάξει, δεν θέλω, μπορείς. θέλω να πω ότι είναι μια ταινία χριστουγεννιάτικη, η οποία Ισχύει. θα έπρεπε να τη βλέπει κάθε νοικοκυριό. Έτσι. Τώρα μιλάμε σωστά. Κάθε νοικοκυριό, ναι. με Κασκόλ μίλανε εκεί ο μπάτσο, πάρα ναι. πολύ ωραίος. Ε, μια ταινία που απλά εγώ σκέφτομαι, αυτούς που έχουν παίξει σε αυτήν την ταινία, και λέω, «Μπράβο! Μπράβο!» Τους Δεν... βγάζει το καπέλο! Τους βγάζει στο καπέλο. Δεν ξέρω εάν θέλουν να συσχεζί... συσχετίζονται με αυτήν την ταινία. Ναι. Έτσι. Ναι. Ε, αλλά πραγματικά, τους βγάζω στο καπέλο. Mm -hmm. Mm -hmm. Τους βγάζω το καπέλο. Είναι ένα... Ε, ε, μια ταινία που ο Νέσμπο θα έγραφε ένα βιβλίο. Ο Ναι. Ε, ποιος? Ο γιο. Αυτό ο. Γι' Έχει γράψει τον άνθρωπο. Ναι, είναι ο τέτοιο. Πώ το λένε. Πώ το λένε τον άλλο Πορτογάλο. Μονταλμπάν. Όχι, ρε, Πορτοκάλλο. Ο Παπατζή, αυτό ο. Παύλο Κοέλιο. Είναι ο Κοέλιο του αστυνομικού μυθιστορήματο ο Νέσμο. Τέλο πάντων. Ναι, πολύ σωστό. Γιατί λέμε αλήθειε εδώ. Πολύ σωστό. Λέμε μόνο αλήθειε εδώ. Πραγματικά, τι απαταιώνα ο Νέσμο. Εντάξει, ρε παιδί μου, καλό είναι. Άσε μόνο. Εντάξει. Κοίτα εδώ σκηνικό. Ναι, τέλο πάντων. Ε, μια ταινία που εάν δεν τη δείτε δεν χάσετε και τίποτα. Ναι. Με αλήθεια. Εάν τη δείτε θα κερδίσετε πολλά όμω. Ναι. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Πιστεύω ότι είναι καλή ταινία. Ο και... Πάντας. Έχει και ηθικό δίδαγμα σε αντίθεση με τι προηγούμενε δύο Χριστουγεννιάτε που έχουμε δει. Την υποστηρίζει. Ναι. Το ο. ηθικό δίδαγμα είναι όλα αυτά γιατί ξεκινάνε. Γιατί. Γιατί οι επιστήμονε είναι κακοί. Α. Πολύ σωστό! Βγήκε ο άλλο τώρα και γιατί σου είναι, λέει. Δεν είναι το ηθικό δίδαγμα η επιστήμονε είναι κακοί. Το ηθικό δίδαγμα είναι. Ο φόβο είναι κακό. Αυτό για το φόβο του μέλλοντο, α πούμε του μελλοντικού πυρηνικού όλεθρου, σαν τη μπριζόλα σου, καλή ώρα στέλνει. Ναι, ναι. Για, με αυτό τον φόβο στο μυαλό φτιάχνει μια εφεύρεση η οποία καταστρέφει το παρόν. Ψ, μαλακα τι λέει ο τύπο. Κατά αυτού καταφέρεται αυτή η ταινία. Κατά αυτή τη συλλογιστική. Μάλιστα. Εγώ α, το α, ακούω. Α, αυτό και το να μην τρως κάτι άμα μοιάζει με σκατά. Παιδιά, Άλλα. αυτό. Ναι, ναι, ναι. επίσης πολύ σημαντικό. Μπράβο, μπράβο, Ραχιλέα. Αν όταν μοιάζει... κάτι μοιάζει με σκατά. Ε... Δεν Ιδά. το τρώμε. Εντάξει. Συγγνώμη μπαίνουμε... που επιλέξατε ε... το πιο. Ε, εκεί μπαίνουμε στο. στο τίγιο... Τι είναι κάτι όταν μοιάζει. Με σκατά. Και το, και το τι είναι. Επίση, ναι. όταν μαθαίνουμε διαφορά. ότι ο γιο μα ή συγγενή μα ναι. μα φτιάχνει κάτι που έχει μέσα αντιψυκτικό, ε, ακόμα και το αν λειτου... λειτουργήσει υπέρ μας για κάποιο λόγο, όπω εδώ πέρα καλή ώρα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη γλιτώσει το μαλακισμένο που έφτιαξε κάτι μαδευστικό μέσα. Τι, τι φάπε του τι θέλει. Ναι. Λοιπόν, και πάμε στο περήφανο και τίμιο recasting. Ξεκινάμε με τον Jack Frost πριν γίνει ο άνθρωπο. Mm -hmm. Αυτό ο καρύφωνα. Καρύτερο... Και αφού έχει γίνει ο άνθρωπο. Ναι, πρέπει ναι. να παίξει και ζωή ο <σίλω> <σίλω> πρέπει <σίλω> να παίξει και ο, τα δύο στο ρόλο του, του χιονάνθρωπου μόνο ο Κώστας Μακέδος λόγω μεγέθους πάλι ο Μακέδος συγγνώμη που είναι καλός το οποίο και μπορεί να παίξει <σίλω> πολλούς ρόλους <σίλω> δεν μπορούσα να βρω κάποιον άλλον άκουσα Κώστας Μακέδος είπα ναι προσπαθούσα να βρω κάποιον πιο άσπρο ναι <σίλω> δεν <το τυχόν σίλω> <ασπρό, σίλω> Ναι. Δεν το βρήκα. Ε, okay. Κόστο Μακέδο από τα. τέτοια έτσι. Δεκόπανι. Ναι, βεβαίω. Εκτό αν θέλετε να πάμε σε μια πραγματικά ριζοσπαστική λύση και να πούμε Ερήκ Ράμπερτ Σταρδανά. Που έχει ε, το ειδικό βάρο να παίξει το ρόλο. Έχει το ειδικό βάρο. Έχει τι ίδιε, πιστεύω, ε, επαγγελματικές ικανότητε. Ναι. Α, έχω, έχω, έχω. Όχι, έχω. Πέσει. Κάχη καχιασβύλη. Πριν γίνει χιονάνθρωπο. Όχι, όταν είναι Όχι. χιονάνθρωπο. Από το Καχιασβήλη στο Ροκαμπίλη. Ναι ναι, 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 ναι. Μπράβο, ναι. βεβαίω. Κάχη Καχιασβήλη, Το Κλάρκ, το λεγόμενο Κλάρκ. Ναι, το λεγόμενο Κλάρκ, ναι, ναι, ναι. Στο okay. ρόλο του χιονάνθρωπου και πριν και μετά θα πω εγώ, μπορεί okay. ο Κάχη να το παίξει. Mm. Ο Κάχη Καχιασβίλη. Λοιπόν, παρακάτω. Είναι, είναι ο Κάχη, στο ρόλο του ε, Σερίφη Σαμ Τάιλερ, Κρίστοβερ Ρόλπορτ, του πρωταγωνιστή, πρωταγωνιστή μας, θέλουμε ένα στιβαρό, αντρικό πρωταγωνιστή, ο οποίος όμως έχει αδυναμίες. Ναι, και δεν είναι πολύ γομάρι. Όχι, δεν είναι ρε παιδί μου τύπου ο Αλάνθαστος. Όχι. Έτσι. Εμένα έχει θυμίσει... τους προσωπικούς δαιμόνες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Για πες Αχιλέα. Ε... Εμένα μου θυμίζει τον... Ε... Το νομάρχη Μακεδονία, πώ το λένε αυτό. Νομάρχη Μακεδονία δεν υπάρχει. Όχι νομάρχης, ο άλλο, πώ λέγεται. Που είναι για. Η, ε, πιο, πιο πάνω όσο... το νομάρχη. Μ... Ο ψωμιάδη. Όχι ο ψωμιάδη. Όχι τη Μακεδονία, ο ψωμιάδη ήταν νομάρχη. Ε. Ναι. Νομάρχη σε Πώ θεσσα... λέγεται ο άλλο που είναι πιο χάι. Υπερνομάρχη. <laughs> Μα λέγανε νομάρχης του Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Σούπερ νομάρχη. Δεν είναι, είναι κάτι άλλο. Νομάρχη είναι... τη Μακεδονία δεν υπάρχει. Όχι νομάρχη, περίμενε. Παίξτε. Δήμαρχο Μακεδονία. Πρόεδρο Μακεδονία. Ποιο. Ποιο ψάχνει. Ο βασιλιά τη Μακεδονία. Ο μεγαλέξανδρο. Ο μεγαλέξανδρο απέξω σέριφη. Το πρίγκιπα τη Μαγία. Ποιον ψάχνει, Το Γλίξμπουργκ, το Κωνσταντ. Το Ποιον. Το Σελευκό. Το Βουλγαροκτόνο, ποιον θε. Το Βασίλειο το Β. Το Κατσαντώνι, ποιον θε. <laughs> Κατσαντώνη μεγάλο. Στον περιεύφη, τον το περιφερειάρχη τη κεντρική Μακεδονία, κύριο Τζιτζικώστα. <laughs> Σοβαρά. Yeah, και μόνο που έκατσε και το έψαξε. Από, απο, απο Απόστολος Απόστολο. Απόστολο Τζιτζικώστα. Ωραία, λοιπόν, εύκολα. Στο <laughs> ρόλο yeah. του σε, με, με, Μέχρι στιγμή το πιο τολμηρό recast που έχουμε κάνει στο ρόλο του χιονάνδρου που κάχι, Κακιασβίλη, στον ρόλο του Σερίφη, ο Απόστολος της Δικόστα. Με λαδάρα. ναι, Γιατί παλεύουμε για τη χώρα μας εμεί. Δεν είμαστε τώρα τίποτα μαλάκε. Παλεύουμε. Έχουμε βάλει όλα τα μεγάλα όπλα. Πραγματικά. Πραγματικά. Ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, η Μακεδονία είναι μία. Ναι, είναι μία, <σκίσε> εδώ και χρόνια. <σχετί> <σχετί> ναι. Λοιπόν, ε, θέλουμε κάποιο άλλο ρολόι στα αρχίδια μα. Ε, ναι, θα πούμε. Να ακόμη έναν. Ναι. Ε, ποιον. Ε, Α, τον Μάνερς, Manners, τον, ε, του, τον πράκτορα του FBI. <σχετί> <σχετί> αυτό είναι η πιο αντιτηλεοπτική φάτσα που έχω δει ποτέ. Όχι, διαφωνώ. <σχετί> Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο κακό. <σχετί> <σχετί> θα έπαιζε σε σειρά να τα. Ναι. Σε σειρά νόμο και τάξη, ξέρει έξτρα. Ο Σερίφης manners είναι... Ο Σερίφης manners. Ναι... Είναι μειώδης, μειώδης. Είναι ο Κόντι Σεντερμπακ. Είναι ο Κόντι Σεντερμπακ. Είναι ο Κόντι Σεντερμπακ, ποιος όμως. Είναι ο Μανώλης Καψής. Όχι. Όχι, δεν είναι ο Καψής. Δεν είναι ο Καψής. Είναι ο Ταυλαρίδης. Είναι ο Ταυλαρίδη, ναι, είναι ο Ταυλαρίδη. Είναι ο Στάθη Ταυλαρίδη, ναι. Έχω ενθουσιαστεί το Ρικάστ. Yeah. Από το πουθενά ήρθε αυτό. Yeah. Λοιπόν, εμένα, εγώ καλύπτω από του τρει αυτού του ρόλου, παιδιά. Ναι. Yeah. Στο ρόλο του, του πράκτορα του FBI, ο Στάση Ταυλαρίδη, στο ρόλο του Σερίφη, ο Αποστόλη Τζιτζικώστα και στον διπλό ρόλο του δολοφόνου Παύλα και Ανθρώπου, ο Ολυμπιονίκη, Κάχη καθιά mm -hmm. Το λεγόμενο Κλάρκ και πιστεύω. Έχει κλείσει αυτή η ταινία. Ναι, έχει κλείσει αυτή η ταινία. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, να βάλουμε και το χαλί της εξόδου, φίλε και φίλοι. φίλε και φίλοι, ήταν το film pit, ήταν η μετάδοση του πότε βγαίνει αυτό, 23 του μήνα, αν δεν κάνω λάθο. Τη, βδο, τη βδομάδα το Χριστουγεννιό βγαίνει αυτό. Α, το. Α, λοιπόν. ανήμερα, τεχιστεί, να το δω, βάλετε ναι. κάτω από το δέντρο, ήταν Άρα, ο Μάκη Παπασημακόπουλο. Ήταν ο Στέλιο Καρακάση. Και ο Χαρμπίλεο, όχι, λέει. Έτσι, ήταν. Το πιο Χριστουγεννιάτικο από τα τρία, γιατί πέφτει μέσα στην καρδιά των Χριστουγεννών. Θα συνεχίσουμε με Χριστουγεννιάτικα. Όχι, όχι. Να όχι. But... το πάμε yeah. αλλού τώρα, για yeah. να, για, για να ξεπροβοδίσουμε το έτο. Μπράβο. Καλά Χριστούγεννα σε όλου. Και το 2020, φίλε, έρχεται. Βεβαίω. Ποιο το έλεγε, ότι θα το ζήσουμε. Με το Φιλμπιτ. Ναι. Βεβαίω. Yeah. Καλά Χριστούγεννα σε όλου. Jingle, 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 bell κτλ. Και jingle all the way. Το Φιλμπιτ επιστρέφει με συγκλονιστικό. Τελευταίο podcast, πριν βγει το 2019, με ταινία εκπληξή. Οκ. Okay. Με ταινία κύρους, βαρύγδουποι, όχι τώρα μπουρδες, θα, θα παίξουμε ζαριά. Δυνατό πράγμα. Ναι. Δυνατό πράγμα. ναι. ναι. Και δεν ξέρω τι άλλε εκπλήξει έχουμε μέχρι το τέλο του 2019. Το 2020 αναμένεται ιδιαίτερα καυτό για το Φιλμπιτ. Αλλά όλα αυτά έχουμε καιρό να τα πούμε. Να είστε καλά! Θα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σα!